Ναούμ Λιώτας is in the house σήμερα. Γεια σου, Ναούμ. Γεια σας. Γεια σου, Δέσποινα. Ο Ναούμ είναι η δεύτερη φορά, η τρίτη φορά που έρχεται. Τρίτη είναι. Η τρίτη. Και σήμερα θα μιλήσουμε, να πούμε λίγο το θέμα, τι στην ευχή είναι αυτό το coaching που το ακούμε συνέχεια και παντού. Να πούμε. Μπορεί να έχει τύχει κιόλας να σου πει κάποιος φίλος σου, εμένα η αλήθεια είναι μόνο φίλος μου ξένος μου το έχει πει, ακόμα Έλληνας δεν μου το έχει πει, και τώρα πρέπει να βρεθώ λίγο με τον coach που βλέπω αυτόν τον καιρό και θα σου πω. Δηλαδή το έχω ακούσει και αυτό, αλλά ξαναλέω, μόνο φίλος του εξωτερικού. Λοιπόν, χαίρομαι επίσης, Ναούμ, που είσαι η πρώτη συνέντευξη της δεύτερης σεζόν του «Γιατί όχι», αν θεωρήσουμε την πρώτη την πιλωτική σεζόν. Καλή αρχή λοιπόν και από μένα. Και να μεταφέρω λίγο τι λέγαμε λίγο πριν. Βεβαίως. Του λέω είναι η πρώτη εκπομπή σήμερα που θα κάνουμε μαζί. Και αν με ρωτήσεις γιατί Δέσποινα σήμερα και όχι πριν 10 μέρες, δεν έχω απάντηση, έχω μόνο να πω ότι ντρέπομαι. Δηλαδή αυτό το procrastination, αυτή η αναβλητικότητα που μας πιάνει, είναι ένα θέμα, και είναι άλλο θέμα επίσης ότι θα βγει το μαστίγιο εκείνη την ώρα και θα νιώσεις πάρα πολλές ενοχές που δεν το έκανες νωρίτερα. Και τι μου είπες, πες λίγο. Επιτρέπεται. Επιτρέπεται. Μ' άρεσε αυτό το επιτρέπεται. Ναι. Άφεση αμαρτιών να δίνουμε εμείς τον εαυτό μας. Ακριβώς, ακριβώς. Και με έναν τρόπο νομίζω ότι διαιωνίζουμε καταστάσεις όταν λέμε ότι δεν επιτρέπεται να. Ναι. Και έτσι βγαίνει η αναβλητικότητα. Ναι. Ενώ αν πω επιτρέπεται, και τώρα θα ξεκινήσω. Μέχρι και ένα σημείο όμως και αυτό το επιτρέπεται, έτσι. Γενικά η αυτοαποδοχή μπορεί να πάει σε μεγάλα βάθη και να δώσει μεγάλο δρόμο και μεγάλη άφεση αμαρτιών. Ναι. Και νομίζω είναι λίγο ψευδαίσθηση το να πιστεύουμε ότι αν δεν βγάλω το μαστίγιο να πω ότι γιατί δεν το έχω κάνει ακόμα, γιατί ναι. Α, γιατί Β, ναι, ναι, ναι. Ότι θα αφαιθώ και θα κοιμάμαι όλη μέρα. Δεν είναι έτσι. Συνήθως είναι ψευδαίσθηση αυτό. Ναι. Δηλαδή ίσα ίσα το να με κατηγορώ και να... και να μην μου δίνω αυτή την σε εισαγωγικά άφεση αμαρτιών, είναι αυτό που διαιωνίζει καταστάσεις και την αναβλητικότητα. Και... σύμφωνα με τη δικιά μου άποψη. Εντάξει, μπορεί άλλοι να διαφωνούν. Ναι, είναι... το φαντάζομαι. Ναι. Και να πάμε τώρα στο θέμα μας. Πάμε στο θέμα μας. Λοιπόν. Να πούμε όμως λίγο τώρα ο Ναούμ ότι είναι. Αυτό δεν είπαμε. Σωστά. Ο Ναούμ είναι business coach και ψυχοθεραπευτής Gestalt. Σωστά. Λοιπόν, Ναούμ, τι είναι το coaching? Τι είναι το coaching, λοιπόν? Ας πούμε έναν σύντομο ορισμό για το τι είναι το coaching, τον οποίο θα το διαβάσω, θα μου επιτρέψετε. Είναι μια συνεργατική σχέση σε μια δημιουργική διαδικασία που προκαλεί τη σκέψη και εμπνέει τους πελάτες να μεγιστοποιήσουν το προσωπικό και επαγγελματικό τους δυναμικό. Αυτό το διάβασα τώρα. Ναι. Και τώρα θα εξηγήσω τι σημαίνει. Ωραία. Λοιπόν, βασικά είναι ότι είναι συνεργατική σχέση. Δηλαδή, είναι είτε ένας coach και ένας coachee, δηλαδή κάποιος που έρχεται ως πελάτης να δει τον coach. Ναι. Είτε μια ομάδα. Μπορεί να είναι δηλαδή μια ομάδα και ο coach της ομάδας. Α, γίνεται και κάτι τέτοιο, σαν group. Team coaching λέγεται. Team coaching. Μάλιστα. Υπάρχει και το group coaching, όταν δεν συνδέονται τα άτομα με κάποιον τρόπο μεταξύ τους. Ενώ team coaching είναι μια ήδη δομημένη ομάδα, η οποία εργάζεται μαζί και θέλει να βελτιώσει την απόδοσή της. Αν λέγαμε τη μετάφραση προπονητής. Ναι, το coaching ακριβώς μεταφράζεται ως προπονητική. Απλά είναι λίγο φτωχό γιατί παραπέμπει στον αθλητισμό. Ναι, ναι, μόνο. Στην Ελλάδα εκεί μόνο. Ακριβώς. Είναι μια επιρροή του γιατί ήρθε το coaching σαν ονομασία. Ναι. Ωστόσο, διαφοροποιείται πάρα πολύ από το τι έχουμε στο μυαλό μας ότι κάνει ένας coach. Δηλαδή, ούτε... δεν συμβουλεύει, δεν θα πει στους ανθρώπους τι να κάνουν ένας coach, αλλά κυρίως θα τους ρωτήσει ερωτήσεις. Και θεωρείται ότι ο πρώτος, ας πούμε, coach ήταν ο Σοκράτης με τη μαευτική του μέθοδο, ναι, ας ναι. το πούμε έτσι. Αλλά, ουσιαστικά λοιπόν οι ερωτήσεις είναι το βασικό σημείο που χρησιμοποιεί ένας coach και το να κάνει καλές ερωτήσεις μέσα και από τη διέστησή του για πράγματα που ίσως δεν λέγονται, που ίσως υπάρχουν και χρειάζεται να διερευνηθούν. Ναι.
Αυτό που είναι σαν σκοπός του coaching είναι αυτό που διάβασα, ότι ουσιαστικά πώς μπορεί κάποιος να μεγιστοποιήσει το δυναμικό του, είτε το προσωπικό είτε το επαγγελματικό του δυναμικό. Ναι. Οπότε μέσα από αυτή τη διαδικασία κάποιος πελάτης αναμένει να βελτιώσει τις δεξιότητες του, να βελτιώσει τα όσα μπορεί να κάνει. Ναι. Πολλές φορές μπορούμε να βελτιώσουμε βέβαια κάποιον, με αυτό το επιτρέπεται, για να ξαναγυρίσω λίγο. Ναι, στην αρχή. Στην αρχή. Δηλαδή το να δώσει στον εαυτό του το μπράβο, το οποίο δεν έχουμε μάθει δυστυχώς από την κουλτούρα μας να το δίνουμε όταν κάνουμε κάτι καλό. Ναι. Και να πάμε παραπέρα στο επόμενο βήμα. Ναι. Αντί να... Ναι. Δυσκολευόμαστε και να χρειάζεται άλλα πράγματα, άλλες διαδικασίες εσωτερικές. Επίσης, ο coach μπορεί να είναι business coach, μπορεί να είναι life coach. Υπάρχει αυτή. Υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός, και ειδικά επειδή και στα αγγλικά το coaching από μόνο του παραπέμπει στον αθλητισμό, συνήθως δεν θα το δούμε όταν αναφέρεται στο coaching για το οποίο μιλάμε εμείς μόνο του. Δηλαδή, θα το δούμε ως life coaching όταν αναφέρεται σε κάποιον που... ο οποίος κάνει αυτή τη διαδικασία με τις ερωτήσεις για να βοηθήσει κάποιον να μεγιστοποιήσει το προσωπικό δυναμικό στην οικογένειά του, στη ζωή του κτλ. Ναι. Μπορεί να είναι θέματα διατροφής και πώς τρέφεται κάποιος, να αναλάβει ένας coach με ερωτήσεις να βοηθήσει κάποιον να αποκτήσει μια καλύτερες συνήθειες στο διατροφικό τομέα, για παράδειγμα. Ή μπορούμε να δούμε το executive coaching, όταν είναι σε στελέχη, σε επιχειρήσεις, θα το δούμε ως executive coaching. Business coaching σε επαγγελματικό τομέα. Δηλαδή και μια εταιρεία σας προσλαμβάνει για να κάνετε σαφώς coaching. Αυτό είναι και λίγο διαφοροποιείται και από άλλα επαγγέλματα, ότι μπορεί να υπάρχει μια τριαδική σχέση. Δηλαδή, συνήθως είναι η διαδική σχέση πελάτης, coach, πελάτης, σύμβουλος. Ωστόσο, υπάρχει μια τριαδική όταν είναι σαν σπόνσορας της δουλειάς μας, ναι, μια εταιρεία, ναι, για να βελτιώσουμε έναν εργαζόμενό της. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει και ο σπόνσορας. Είναι δύο οι πελάτες μας. Είναι ο σπόνσορας, αυτός που πληρώνει για τη δουλειά, και αυτός ο οποίος επωφελείται τελικά από τη δουλειά. Μάλιστα. Mm-hmm. Ποιος είναι ο πελάτης σας? Ποιος χρειάζεται? Με την έννοια του ποιος χρειάζεται, ναι, να, ναι, λάβει coaching. Γενικά νομίζω ότι από το coaching μπορεί να επωφεληθεί ο καθένας, ο οποίος βέβαια ίσως θα πρέπει να πούμε ότι είναι coachable. Δηλαδή ότι είναι ανοιχτός στο να λάβει βοήθεια. Γιατί, ναι, αν κάποιος, για παράδειγμα, νομίζει ότι τα ξέρει όλα, προφανώς δεν μπορεί να επωφεληθεί από αυτή τη δουλειά. Ή αν κάποιος θεωρεί ότι αυτό που κάνει το κάνει με τον καλύτερο τρόπο, ναι, ήδη, ναι, προφανώς δεν μπορεί να πάρει βοήθεια στο να το κάνει καλύτερα. Αν ωστόσο θεωρεί ότι αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή, ό,τι και αν είναι, ενδέχεται βελτίωσης μέσα από μια διαδικασία προσωπικής αυτοανακάλυψης ή ερωτήσεων με κάποιον ειδικό στο coaching, τότε είναι σίγουρα θα βοηθηθεί από μια τέτοια διαδικασία. Πελάτες, ας πάω σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Πελάτες μου έχουν υπάρξει, ας πούμε, έχει υπάρξει ένας διευθυντής μιας εταιρείας ο οποίος θεωρούσε ότι δεν έχει αυτοπεποίθηση, ενώ ήταν η κεφαλή της εταιρείας, αισθανόταν ότι δεν έχει την αυτοπεποίθηση που θα ήθελε, ένιωθε ότι κοροϊδεύει τον κόσμο. Οπότε με μια έννοια ήθελε να... Να του το βγάλεις. Ναι, να μπορέσει να αισθανθεί μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Και σιγουριά όταν στέκεται μπροστά σε κόσμο ή όταν τον αμφισβητούν επίσης. Ναι. Είχε και ένα θέμα στην αμφισβήτηση. Το έπαιρνε σαν απόρριψη. Ακριβώς. Κατάλαβα. Ακριβώς. Άλλοι πελάτες μου είναι επίσης, υπήρχαν άνεργοι, μακροχρόνιοι άνεργοι, που χρειαζόταν λίγο να βγουν από το, σε εισαγωγικά θα το πω, δεν είναι το εννοώ ακριβώς έτσι, κατάθλιψη, δεν ήταν κατάθλιψη, ναι, ήταν αυτά τα καταθλιπτικά ένα στοιχεία διέξοδο που εμφανίζονται όταν είμαστε είναι χωρίς κάποιος δουλειά. Άνεργος, βέβαια. Ναι, δύο χρόνια χωρίς δουλειά, αρχίζω προφανώς να αμφισβητώ αν είμαι ικανός, αν αξίζω να βρω δουλειά κτλ. Το οποίο και εγώ και σε μένα θα συνέβαινε το δεν ίδιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν, ναι, έχει νιώσει έτσι, αν έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση. Ακριβώς, ακριβώς. Και γι' αυτό ουσιαστικά απευθύνθηκαν σε μια υποστηρικτική διαδικασία coaching, ναι, και πραγματικά είδαμε και τα αποτελέσματα. Μέσα σε 10 συνεδρίες, πολλοί από τους πελάτες μου βρίσκουν δουλειά μέσα σε 10 συνεδρίες, ναι, που έρχονται για το πραγματικά πώς μπορούν να βελτιώσουν την διαδικασία της συνέντευξης, βιογραφικού κτλ. Να δώσω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Πρόκειται κάποιος να παντρευτεί, κάποια μάλλον. Mm-hmm. Έτσι.
πηγαίνει σε έναν διοργανωτή γάμων, σε έναν wedding planner, και ο διοργανωτής γάμων θα του πει, θα τον βοηθήσει στην επιλογή νηφικού, στην επιλογή χώρου, στην επιλογή μουσικής και τα λοιπά, έτσι, ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος ότι κάνει ένας διοργανωτής γάμου. Δηλαδή, όταν έρθω εγώ σε εσάς, θέλω να μου πεις λίγο δηλαδή τι να μην περιμένω και τι να περιμένω, έτσι. Σου λέω ότι αυτή είναι η ζωή μου και θα μου πεις εσύ να κάνω αλφα, βήτα, θα μου δώσεις ένα λισάρι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ουσιαστικά αυτό να μην το περιμένει κανείς αν πάει σε ένα. Γιατί πολλοί κόσμος το περιμένει αυτό. Ναι, ναι. Ουσιαστικά. Σαν να είσαι, συγγνώμη που σε διακόπτω, διοργανωτή ζωής. Δηλαδή θα έρθω τώρα εγώ και θα σου πω ότι η ζωή μου είναι κουβάρια, η επαγγελματική μου ζωή είναι κουβάρια. Τι λες? Θα σου κάνω μια μικρή παρένθεση σε αυτό που λες και θα σου πω ότι ως άνθρωποι λατρεύουμε να ζητάμε να μας πούνε τι να κάνουμε. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και λατρεύουμε να μην το κάνουμε επίσης. Ναι, σωστά, οπότε, σωστά, σωστά, ναι, σωστά. Σε παρακαλώ, πες μου τι να κάνω για να μην το κάνω. Ναι. Ναι, οπότε είναι ένας ο ιδανικός τρόπος για κάποιον να μην πετύχει αυτό που θέλει. Ναι. Να του πεις τι να κάνει. Οπότε δεν το κάνουμε αυτό γιατί είναι εκ του προημίου ότι δηλαδή, σίγουρα ότι θα αποτύχει. Να μην περιμένει κάποιος που θα έρθει σε εσάς βήμα 1, βήμα 2, βήμα 3. Εκτός αν κάποιος δεν ξέρει τι είναι coaching και δηλώνει coach, γιατί και αυτό το έχω δει στην Ελλάδα. Ναι. Που άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τι είναι το coaching, επειδή έχουν τελειώσει τη διοίκηση επιχειρήσεων, για παράδειγμα, θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν και coaching. Ναι. Που δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, είναι ένας κλάδος που χρειάζεται ειδικές σπουδές για να μπορέσεις να τον κάνεις. Ωραία. Άρα, τι να περιμένω και τι να μην περιμένω. Να περιμένεις ερωτήσεις καταρχήν. Από δηλαδή, εσένα προς εμένα. Ναι, ναι, ναι. Θα σε ρωτήσω, αν είσαι λοιπόν, ποιο είναι το αίτημά σου, γιατί ήρθες σε μένα, είναι η πρώτη ερώτηση. Τι, μπορεί να μου πεις, θέλω να με βοηθήσει με τη διαδικασία του γάμου μου. Γιατί ποιο είναι το θέμα με το γάμο σου. Οπότε αρχίζουμε σιγά σιγά να εμβαθύνουμε σε αυτό. Ναι. Μπορεί να εμφανιστούν θέματα συναισθημάτων, δηλαδή μπορεί να έχεις ένα άγχος για το γάμο, να χρειάζεται να δούμε τέτοια πράγματα. Μπορεί να έχεις αβεβαιότητα για το τι να επιλέξεις. Εγώ θα σε βοηθήσω με την αβεβαιότητα του να επιλέξεις μέσα από τις ερωτήσεις μου. Δεν θα σου πω διάλεξε αυτό. Ναι. Εντάξει. Οπότε, αν εσύ δεν ξέρεις, δεν έχεις επιλογές, θα σε ρωτήσω τι σε εμποδίζει να βρεις κάποιον που ξέρει τις διαθέσιμες επιλογές και μετά να κάνεις εσύ την επιλογή. Οπότε, να δούμε γενικά τα εμπόδια. Με κάποιο τρόπο, λοιπόν, μέσα από ερωτήσεις, βλέπουμε ποια ζητήματα φέρνει ο πελάτης, ποια τα εμπόδια στο να κάνει τις καλύτερες επιλογές αυτή τη στιγμή και τελικά τι θα τον βοηθήσει. Ναι. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, κάνουμε ένα πλάνο, βλέπουμε, μπορούμε να δούμε και την εξέλιξη της όλης διαδικασίας. Πώς ήρθε ο πελάτης, πώς εξελίσσεται μέσα από το coaching. Και πότε θεωρεί ότι θέλει να τελειώσει, μπορεί να γίνει ο coach του εαυτού του, ας το πούμε. Μπορεί να είναι μια μικρή διαδικασία, ναι, μια διαδικασία που κρατάει από 3 μήνες σε 6 μήνες, κάπου ναι, εκεί. Ή μια μεγαλύτερη διαδικασία που μπορεί να κρατήσει αρκετά χρόνια, αν ο ίδιος επιλέγει ναι, κάθε φορά να ανανεώνει το συμβόλαιο, γιατί βλέπει ότι ωφελείται από αυτή τη διαδικασία. Ναι. Αλλά συνήθως πηγαίνουμε ανανεώνοντας κάποιο συμβόλαιο, θα το ναι, έλεγα. Λοιπόν, ωραία. Και γιατί να μην πάω σε έναν ψυχοθεραπευτή? Okay, ουσιαστικά ο ψυχοθεραπευτής επίσης θα σε βοηθήσει με αυτά τα πράγματα. Απλά αυτό που είναι, που θα κάνει ο ψυχοθεραπευτής είναι ουσιαστικά θα πάει περισσότερο σε βάθος αυτά τα θέματα. Ναι. Και αυτή η διαδικασία μπορεί να φέρει στην επιφάνεια και τραύματα του παρελθόντος. Οπότε είναι ο ψυχοθεραπευτής πιο έτοιμος ως επαγγελματίας να διαχειριστεί και τραύματα που έχουν να κάνουν με το παρελθόν. Ως coach δηλαδή, εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να σε ρωτήσω από πού έρχεται αυτό, πού το ξέρεις. Μάλιστα. Πώς ήταν στην οικογένειά σου όταν ήσουν ένα παιδί. Δεν θα πάμε σε αυτή την περιοχή που είναι πιο ευαίσθητη. Στο να γιατρέψεις δηλαδή τις παιδικές, τα παιδικά τραύματα, τις πληγές παιδικής ηλικίας. Δηλαδή, εγώ όταν ήμουν μικρή έφυγε ο πατέρας μου από το σπίτι και από τότε έχω ένα θέμα με τους άντρες. Όχι. Όχι. Okay, τι κάνεις αυτή τη στιγμή γι' αυτό? Δηλαδή δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Okay, το ακούμε. Ναι. Ακούω ότι μου λες, για παράδειγμα θα σου έλεγα, αυτό, ότι έχεις ένα θέμα με τους άντρες στο τώρα σου επειδή έγινε κάτι στο παρελθόν σου. Πώς το αντιμετωπίζεις τώρα?
Τι κάνεις αυτή τη στιγμή. Εσένα σε ενδιαφέρει το τώρα δηλαδή. Ακριβώς. Αν μείνω στο ρόλο του coach δηλαδή, θα διερευνήσω το τώρα και ποιες στρατηγικές βλέπεις εσύ στο τώρα σου κτλ. Μάλιστα. Αν θέλω όμως, αν δράσω σαν ψυχοθεραπευτής, θα πω αυτό που μου αναφέρεις αυτή τη στιγμή δεν άπτεται του coaching. Ναι. Οπότε θέλω να κάνω ένα μίνι συμβόλαιο αυτή τη στιγμή μαζί σου. Αν είναι OK μαζί σου, να πάμε λίγο πιο βαθιά. Ναι. Και να σε ρωτήσω κάποια πράγματα για το παρελθόν σου. Απλά αυτό βγαίνει λίγο από το συμβόλαιό μας και πάμε στην ψυχοθεραπεία. Επειδή εγώ είμαι εκπαιδευμένος ψυχοθεραπευτής. Αυτό θα έλεγα τώρα. Στη δική σου περίπτωση, βέβαια, και εκεί να το πάει. Άμα το πάει εκεί κάποιος, πώς θα γίνει. Εγώ θα το διαπραγματευτώ μαζί του εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή θα του πω. Το συμβόλαιο που κάναμε αρχικά ήταν για coaching. Ναι, ναι, έτσι, ναι. Όπως μιλάς για αυτό το θέμα, φαίνεται να υπάρχει κάτι βαθύτερο. Μάλιστα. Εκεί. Θέλεις να πάμε σε επίπεδο ψυχοθεραπευτικό που να απευθυνθούμε και στο πιο βαθύ, ή θες να μείνουμε λίγο στο εδώ και τώρα και το πώς σε δυσκολεύει την τωρινή σου ζωή αυτό. Σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί και από το τι θέλει ο πελάτης και τι συμβόλαιο θέλει να κάνει. Δηλαδή, αν είμαι με κάποιον σε μία τρίχρονη σχέση coaching, προφανώς θα του πω, ξέρεις τι. Τρίχρονη σχέση coaching, ναι, υπάρχει και τέτοια περίπτωση. Υπάρχει και τέτοια περίπτωση, ναι, για πιο μακροπρόθεσμες καταστάσεις. Που του λέω όμως ότι πηγαίνουμε και λέει σε λίγο μεγαλύτερο βάθος και διερευνούμε, γιατί έχει φύγει πια από το καθαρό ναι, coaching. Κατάλαβα. Και έχει γίνει και αρκετά ψυχοθεραπευτικό. Και στις συζητήσεις μας. Και τώρα έρχομαι στο σημείο εκείνο, το οποίο λέει το εξής. Σαν πολύ μαζευτήκατε. Δηλαδή, πολύ coach, πολύ προπονητές και τα λοιπά. Θέλω να πω, εμένα, πώς μπορεί κάποιος να με προστατέψει, ώστε να επιλέξω το σωστό. Πώς γίνεται κάποιος coach. Στην Ελλάδα, καταρχήν, θέλω να μου πεις. Στην Ελλάδα, τι δηλώσεις είσαι. Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς, ναι. Σε ελεύθερη αγορά ζούμε, επίσης, οπότε χρειάζεται λίγο ο καταναλωτής να έχει τα μάτια του ανοιχτά. Ποια είναι η βασική εκπαίδευση, καταρχήν. Κάποιος coach μπορεί. Υπάρχουν προγράμματα από ό,τι βλέπω στο ίντερνετ και τα λοιπά, που με 60 ώρες εκπαίδευσης κάποιος παίρνει πιστοποίηση coaching. Και είναι και νόμιμος. Και είναι νόμιμος. Εγώ αυτό το ακούω και θέλω να γελάσω. Με 60 ώρες δηλαδή το βρίσκω επικίνδυνο να πάει κάποιος σε κάποιον που έχει κάνει 60 ώρες σεμινάριο. Ναι. Αν αποφύγει το να δημιουργήσει, να ανοίξει τραύμα στον άλλον, αν όντως δηλαδή έχει κάποιες βασικές δεξιότητες του να διερευνήσουμε μόνο το εδώ και τώρα και ναι. Να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις, συνήθως δεν θα υπάρξει και κίνδυνος. Αν okay. όμως το παίζω από παντογνώστης και αρχίζω ναι. να ρωτάω και παίζουν και τι σου έκανε ο μπαμπάς και η μαμά και τα λοιπά, ναι, μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Συνήθως θέλει λίγο προσοχή, δηλαδή να ζητήσω λίγο τις σπουδές, να ρωτήσω, μπορεί να χρειάζεται να ρωτήσω πώς και γίνατε coach, ποια είναι η δικιά σας πορεία σε αυτό το επάγγελμα. Ναι. Είναι χρήσιμο να ξέρουμε ότι ο coach μας έχει λάβει coaching ή έχει λάβει ψυχοθεραπεία, δεν είναι ότι επειδή... Αυτά μπορώ να τα ρωτήσω. Ναι, σαφώς, γιατί μερικοί coach δεν έχουν πάει ίδιοι σε coaching... Και κάνουν coaching, δηλαδή και αυτό για μένα δεν μπορώ να το καταλάβω ή δεν έχουν λάβει ψυχοθεραπεία και γίνονται ψυχοθεραπευτές. Ναι, επίσης και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, που έχεις δεν γίνεται, δίκιο. Εντάξει, δηλαδή εμείς πια στη σχολή που τελείωσα εγώ για παράδειγμα πρέπει να αποδείξουμε για να μπορέσουμε να δηλώνουμε ψυχοθεραπευτές ότι έχουμε πάρει 100 ώρες ψυχοθεραπείας, 75 ώρες εποπτείας, ομαδική θεραπεία, ομαδική εποπτεία, δηλαδή είναι πάρα πολλές οι προδιαγραφές ναι. για να μπορέσεις να πάρεις αυτό το πτυχίο τελικά. Και στους coaches δυστυχώς είναι ακόμα μόνο οι 60 ώρες και κάποιες ώρες πρακτικής. Μάλιστα. Και θεωρείται αυτό επαρκές. Σίγουρα όσο καλύτερος και πιο ευσυνείδητος είναι ο coach, τόσο συνεχώς βελτιώνεται ο ίδιος, παρακολουθεί την εκπαίδευσή του. Ναι, και ακόμα και να ξεκινήσει με 60 ώρες, δεν θεωρεί ότι είναι τελειωμένος. Αν δεν κάποιος με τις 60 ώρες θεωρήσει ότι είναι τελειωμένος coach, νομίζω ότι αυτό είναι το επικίνδυνο εκεί. Δηλαδή. Μα 60 ώρες είναι τι να πω τώρα. Δηλαδή, αν κάποιος πάει εβδομάδα πόσο, 5, 8, 40. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει 1,5 εβδομάδα. Δηλαδή, είναι λίγο. Ναι. Εντάξει, αυτά συνήθως είναι. Τα σωστά σε εισαγωγικά προγράμματα είναι και λίγο πιο εκτεταμένα στον χρόνο και πιο βιωματικά. Πάντως, όπως και να έχει, για αυτόν που ψάχνει. Εάν υπάρχει ασφαλής λύση της πρότασης από κάποιον άλλον που το κάνει ήδη, ακριβώς, έχει καλός. Σύσταση. Ναι. Διαφορετικά, αν κινηθείς σε
καινούργια νερά, είναι, πρέπει να γίνει μια έρευνα από την πλευρά μας. Ναι. Όπως και σε όλα τα πράγματα, βέβαια. Όπως και σε όλα τα πράγματα. Και υπάρχουν και δύο διεθνείς φορείς που συνήθως έτσι γράφονται, αλλά πραγματικά με 60 ώρες υπάρχουν προγράμματα που μπορείς να γραφτείς σε αυτούς τους φορείς, που είναι ο ICF, που είναι λίγο πιο πιστοποιημένα προγράμματα, ας το πούμε έτσι, πιο επίσημα. Ο ICF, που είναι International Coaching Federation, Ομοσπονδία Διεθνής για το Coaching, και το EMCC, που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τι σημαίνει, European είναι αυτό το Mentoring and Coaching Council, αν θυμάμαι καλά, που είναι για μέντορες και coach. Εσύ είσαι Gestalt Coach. Εγώ είμαι Gestalt Coach, δηλαδή προσέγγιση την οποία εγώ έχω εκπαιδευτεί είναι Gestalt. Που έχει διαφορά δηλαδή από την κλασική. Εάν θεωρήσουμε ότι κάποια είναι κλασική, έτσι. Ακριβώς. Ίσως θα μπορούσα να πω ότι λίγο πιο κλασικό coaching είναι το γνωστικό συμπεριφορικό μοντέλο, δηλαδή με την έννοια ότι επειδή σκοπός του coaching είναι να βελτιώσει τη συμπεριφορά κάποιου και το αποτέλεσμα στη δουλειά του, για παράδειγμα, είναι πιο φυσικό κάποιοι να θεωρούν ότι θα μου δώσει κάποια tricks, κάποιες ασκήσεις, κάποια τέτοια πράγματα. Η Gestalt περισσότερο επεμβαίνει στην επίγνωση του ατόμου και θεωρεί ότι αλλάζοντας την επίγνωση, αυξάνοντας για παράδειγμα τη δικιά σου επίγνωση για το τι σε εμποδίζει στο να κάνεις την εκπομπή σου στην ώρα της, και μόλις το καταλάβεις αυτό θα σου ανοίξει δρόμους και άλλες επιλογές. Οπότε εστιάζει σε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ και στάλλει στην επίγνωση, και στο εδώ και τώρα επίσης σαν κομμάτι εστιάζουμε αρκετά περισσότερο από άλλες θεραπείες, ώστε, και θα τα έλεγα σαν βασικές διαφοροποιήσεις. Ναι. Επίσης έχουμε και άλλες, απλά για να μην μπούμε σε μεγάλη κουβέντα. Τη δημιουργική προσαρμογή, την επαφή. Διαλέγουμε πολύ, δίνουμε πάρα πολύ σημασία στην επαφή μεταξύ πελάτη και ατόμου, και πιστεύουμε ότι εκεί βρίσκεται και το κομμάτι της θεραπείας, αν θέλεις, ή το κομμάτι της βελτίωσης, το να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται στη σχέση μας. Κατάλαβα. Διαδικό κομμάτι. Λοιπόν, τώρα κλείνοντας, θέλω να μου πεις, θα μου δώσεις τα στοιχεία σου όλα, αλλά υπάρχει κάτι, κάποιο πρόγραμμα, κάτι που έχεις να ανακοινώσεις? Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ανακοινώσω έτσι επί τη ευκαιρία που είμαι και σε αυτή τη θέση, ότι αυτή τη στιγμή τρέχουμε ένα πρόγραμμα με εξαίρετους coach και στην Αθήνα, οι οποίοι αναλαμβάνουν να δώσουν 6 δωρεάν συνεδρίες σε άτομα, εθελοντές που δουλεύουν με πρόσφυγες. Okay. Επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανάγκη και θέλουμε στην κοινωνία, βάσει και των προσφυγικών εισρωών στη χώρα μας, και βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη των εθελοντών ουσιαστικά να λάβουν μια υποστήριξη. Πολλές φορές δεν το ξέρουν και οι ίδιοι, αλλά χρειάζεται να φροντίσουμε αυτούς τους ανθρώπους να φροντιστούν. Δίνουμε αυτή τις προμπόνο, τις δωρεάν ώρες, 6 ώρες, ώστε να μπορέσουν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Κατάλαβα. Λέγαμε. Πού βρίσκουμε πληροφορίες γι' αυτό? Λοιπόν, υπάρχει ένα άρθρο στο Keep Talking Greece, θα ανέβει και άλλο άρθρο κάποια στιγμή. Θα έλεγα καλύτερα, αν θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μου. Το πρόγραμμα λέγεται Coach Activism. Ωραία. Είναι μία λέξη. Αν κάποιος πληκτρολογήσει στο Google θα βρει πληροφορίες. Αλλά αν θέλει κάποιος να λάβει αυτές τις 6 συναντήσεις, ας επικοινωνήσει μαζί μου στο email μου. Ωραία. Το οποίο είναι nliotas@gmail.com. Ωραία. Είναι το αρχικό του ονόματός μου, Ναού, και LIOTAS στο liotas@gmail.com, και δίνω περισσότερες κατευθύνσεις ώστε να πάει στο σωστό άνθρωπο και να γίνει ένα matching του ατόμου με το σωστό coach. Ωραία. Βλέπουμε λίγο και αυτό το κομμάτι, και να λάβει αυτές τις 6 ώρες δωρεάν coaching, ώστε να πραγματικά να φροντιστεί. Βλέπουμε ένα θέμα που προκύπτει είναι η αυτοφροντίδα των φροντιστών. Αυτό υπάρχει παγκοσμίως. Αυτοί που λαμβάνουν την λιγότερη φροντίδα είναι οι φροντιστές, επειδή έχουν μια τάση να βοηθάνε τους άλλους, αλλά δεν βοηθάνε τον εαυτό τους. Βάζουν σε δεύτερη προτεραιότητα τον εαυτό τους. Οπότε βάζουμε αυτό σαν βοήθεια για τους ανθρώπους αυτούς που πραγματικά θα βελτιώσει και το έργο τους τελικά. Και πέρα από το email σου, πού άλλου σε βρίσκει κανείς?
Στο Facebook επίσης. Με βρίσκει στο Facebook, στο Arts in HRM. Είναι η προσωπική εταιρεία που έχω. Arts είναι από, όπως τέχνες, και HRM όπως Human Resource Management. Τα δίνουμε και εμείς αυτά όλα φυσικά. Ωραία, όποιος χρειάζεται. Και το website, το οποίο θα είναι αναρτημένο σε εσάς. Ωραία. Οπότε μπορούν μέσα από εκεί να. Και επίσης να πούμε ότι γενικά οι coaches κάνουν και συνεδρίες μέσω Skype. Ναι, να το πούμε και αυτό. Πολλούς πελάτες στο εξωτερικό. Και όχι μόνο από το εξωτερικό. Φαντάζομαι και εδώ υπάρχει και θέμα ναι, μετακίνησης. Ναι. Ακριβώς. Βοηθάει και εκεί. Ναι. Να όμως ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Δέσποινα. Χαίρομαι για την τρίτη μας συνέντευξη. Και για την πρώτη της νέας σεζόν. Και ότι είναι η πρώτη της νέας σεζόν και με τίμησες και με αυτό το ρόλο του. Εγώ ευχαριστώ γιατί ήσουν λίγο έτσι αγχολητικός σήμερα. Λοιπόν, θα τα βρείτε όλα αυτά στο site μας γιατιόχι.gr. Θα τα βρείτε στο Facebook του Γιατί Όχι, στο Twitter. Να σας πω ότι μας ακούτε με την εφαρμογή SoundCloud, TuneIn Radio, Stitcher για χρήστες Android και για χρήστες iPhone βέβαια, αλλά για χρήστες iPhone και iPad συγκεκριμένα μας ακούτε μέσω iTunes ή επίσης μέσα, όχι από την εφαρμογή podcast που έχουν όλα τα iPhone, εργοστασιακά, Move είναι, ψάχνετε Γιατί Όχι όπως είναι γραμμένο παντού και ακούτε και εκεί όλα τα επεισόδια δωρεάν. Υπάρχει μια λέξη συνδρομή, είναι η μετάφραση του subscribe και τρομάζει λίγο ότι υπάρχει κάποιο κόστος, όχι δεν υπάρχει, είναι, ίσως είναι και λανθασμένο το συνδρομή, πρέπει να είναι κάτι τύπου ακολουθώ, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά από μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε. Φιλιά πολλά, γεια σας.